Και επιστρέψαμε ζωντανά εδώ από το Super B στην ανθρώπινη φύση. Και σήμερα η ανθρώπινη φύση έχει κεντρικό θέμα το διαζύγιο. Και ποιος δεν έχει ακούσει για το διαζύγιο ή ποιος δεν έχει δει ανθρώπους της διπλανής πόρτας να χωρίζουν. Είχαμε μείνει ακριβώς στην ελληνική πραγματικότητα, στην εικόνα της Ελληνίδας πλέον, η οποία παντρεύεται, αλλά δεν έχει ίσως συνειδητοποιήσει το γάμο ή δεν ξέρει πώς να χειριστεί, γιατί δεν έχει μάθει ότι εκτός από τη δουλειά θα πρέπει να φροντίζει και το σπίτι. Εδώ είναι ίσως μία από τις αιτίες που πολλοί χωρίζουν, γιατί έχουν μάθει στη μαμά και στη μαμά να τα έχουμε όλα έτοιμα και η γυναίκα ίσως δεν θέλει, δεν μπορεί, δεν... Όχι, η προηγούμενη γενιά, προσπαθώντας να σπουδάσει την κόρη πια, την απαλαφρώνει από τις παλιές ευθύνες μέσα από τις οποίες εκπαιδευόταν σαν νοικοκυρά. Ναι. Σήμερα η καινούργια μητέρα δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι η παλιότερη νοικοκυρά που σχίζει τη γάτα μέσα στο σπίτι. Πρέπει να είναι έξω, πρέπει να είναι και μέσα, οπότε τα χρήματα είναι πολύ δυνατά και αρχίζει και υποβαθμίζεται η κατάσταση στο σπίτι. Ο άντρας, όπου πολύ σωστά είπε και ο Άκης, ότι έχει φύγει αργά από το σπίτι, δεν έχει μείνει λίγο μόνος του, δεν ξέρει τι σημαίνει η εργένικη ζωή, δεν ξέρει να βράσει ένα αυγό ή να πλύνει τις κάλτσες του, τα περιμένει όλα από ένα τύπο νοικοκυράς που πεθαίνει, που είναι η γενιά της μητέρας του και της θείας του. Υπάρχουν, αυτό φέρνει μεγάλη σύγκρουση μετά, όταν αρχίσει να ζητάει κάτι το οποίο δεν υπάρχει. Και οι άλλοι νιώθουν αδικημένοι γι' αυτό. Εδώ ακριβώς αυτό που λέει ο κύριος Σταμπουλόπουλος για την αδικία. Υπάρχουν όμως τα περισσότερα διαζύγια, αναφέρονται σε αυτό, ότι δηλαδή ο άντρας περίμενε ότι θα βιώσει μια πραγματικότητα της μαμάς. Όχι, είναι ένα μέρος κιόλας. Είναι οι συνέπειες. Γιατί ακριβώς ως συνέπεια όλων αυτών, τι συμβαίνει. Η γυναίκα σιγά-σιγά. Ναι, μεν δεν είναι η γυναίκα νοικοκυρά που ήταν κάποτε. Να. Αρχίζει και γίνεται η γυναίκα επαγγελματίας, καριερίστας, όλα αυτά. Παράλληλα όμως με αυτό τι κάνει. Αποκτά το δικό της πορτοφόλι, τη δική της ανεξάρτητη προσωπική ζωή, τις δικές της γνωριμίες και κοινωνικό κύκλο. Οπότε εκεί που πριν από αρκετά χρόνια, όταν ένα ζευγάρι ερχόταν σε σύγκρουση και υπήρχαν οι αμοιβαίες υποχωρήσεις και από τους δύο, γιατί δεν είναι δυνατόν, προβλήματα σε ένα ζευγάρι θα υπάρξουν εκ των πραγμάτων και καθημερινά. Και η καθημερινή τριβή μόνο, έτσι, τίποτα άλλο. Όμως τώρα πια που η γυναίκα έχει ανεξαρτητοποιηθεί αρκετά και οικονομικά, είναι πάρα πολύ εύκολο για αυτή να κλείσει την πόρτα και να φύγει. Ενώ κάποτε δεν ήταν. Ακούω γυναίκες σύγχρονες, οι οποίες σου λέει το παιδί μου. Λες και το έχει κάνει μόνη της δηλαδή. Λοιπόν, το παιδί μου, ναι, ότι ό,τι και να γίνει και να χωρίσω, έχω το παιδί μου. Έχω το παιδί μου, έχω τη δουλειά μου, έτσι, έχω την οικονομική μου άνεση, έχω το αυτοκίνητό μου, εντάξει. Επομένως ο άντρας δεν είναι. Είναι πάρα πολύ εύκολο δηλαδή, εκεί που κάποτε υπήρχε ότι έλα να κάτσουμε σε ένα τραπέζι, να δούμε και τελικά, βρε παιδί μου, ότι τα προβλήματα που έχουμε, πώς μπορούμε να τα ξεπεράσουμε. Ναι, αλλά ξεχνάμε όμως πόσους αιώνες και πόσες χιλιετίες πέρασαν. Σε λίγο πολύ στο σπίτι γινόταν μια κατάσταση εντελώς άνηση, που ο άντρας λίγο πολύ επέβαλε τις θελήσεις του. Η γυναίκα δεν έπρεπε να μιλάει, έπρεπε κυρίως να συμφωνεί. Όλο αυτό ανατρέπεται από το 1960-70 για πρώτη φορά στην ιστορία τουλάχιστον του τόπου μας και αναζητιέται το καινούργιο μοντέλο που θα κάτσουν στο κρεβάτι, στο τραπέζι, έξω, στο κοινωνικό χώρο, στους τρεις αυτούς χώρους, ισότιμοι να μιλήσουν, χωρίς να ξέρει ή να νιώθει ο άλλος ποιος πρέπει να έχει το πάνω χέρι. Αυτό είναι εξαιρετικά δύσκολο ακόμα. Γιατί τα περισσότερα αγόρια έχουν εκπαιδευτεί από το σπίτι ότι πρέπει να έχουν αυτά το πάνω χέρι. Τώρα αρχίζουν και οι γυναίκες και το έχουν ανάγκη αυτό. Το θέμα όμως και η σύγκρουση είναι πολύ μεγάλη σε αυτές τις περιπτώσεις. Πώς αισθάνονται τα παιδιά, δεν ενδιαφέρει κανέναν, δεν μπαίνει καθόλου στο τραπέζι των συζητήσεων αυτό. Το πώς αισθάνονται τα παιδιά, πώς είναι όχι. Τα παιδιά. Στη σύγκρουση όχι. Όταν επέρχεται η σύγκρουση. Είναι... Όχι, δεν μένει τίποτα ορθίο εκεί. Και μην ξεχνάμε ότι πια με τον σύγχρονο ρυθμό ζωής και τον σύγχρονο τρόπο ζωής, ειδικά όταν δουλεύουν και οι δύο γονείς και ειδικά όταν δουλεύουν σε εξαντλητικά ωράρια. Όταν φτάνεις και δουλεύεις, πέρα από το 8ωρο που δουλεύουν οι περισσότεροι και 12 και 13 και 14 ώρες, η επαφή είναι ελάχιστη. Βέβαια. Όταν λοιπόν η επαφή εκ των πραγμάτων είναι ελάχιστη, τα προβλήματα διωγγώνονται. Τα οικονομικά προβλήματα σε ένα σπίτι πια είναι τεράστια. Ναι. Γιατί οι περισσότεροι έχουν υπερχρεωθεί για να στήσουν αυτό που ξεκίνησαν. Έτσι. Οπότε είναι άλλες εντολές αντιδράσεις. Με τον άνθρωπο που αγαπούσες ή αγαπάς, δεν βλέπεσαι πολύ. Στα παιδιά δεν δίνεις πολύ ούτε χρόνο, ούτε σημασία, ούτε την αγάπη που χρειάζονται. Τα προβλήματα τα οικονομικά είναι μεγάλα, διωγγώνονται. Οπότε πια μετά από όλα αυτά ως φυσική συνέπεια, τι είναι ότι έρχεται η σύγκρουση, πάμε για διαζύγιο. Χωρίς
πολλές ερωτήσεις, χωρίς πολλές διευκρινήσεις, χωρίς πολλές συζητήσεις, ότι εντάξει, και τι έγινε. Αλλά ούτε ο πρώτος, ούτε ο δεύτερος. Πίσω από αυτό όμως πρέπει να το δούμε λίγο από την αρχή όμως. Πίσω από αυτό, κύριε Σταμπουλόπη, όχι, από την αρχή θέλω, μήπως είναι γάμος. Πίσω από το διαζύγιο είναι ένας άλλος γάμος που θα ήθελε να ξεκινήσει. Θα έλεγα ότι ο γάμος που ξεκινάει από την αρχή, μόνο και μόνο από ένα συνέστημα, συγκριτικά δηλαδή με τους γάμους που γινόταν από συνοικέσιο, που είναι σταθερότατοι. Ναι. Πολύ πιο ήπιοι, πολύ πιο ειρηνικοί και βγάζουν και αρκετά ισορροπημένα παιδιά. Ναι. Άρα έχουμε και αυτό το μοντέλο. Και έρχεται τώρα μετά το 1970, που είναι ο γάμος που τον διαλέγω μόνος μου, δεν μου λέει ο μπαμπάς μου και η μαμά μου τι θα κάνω, στα περισσότερα κορίτσια τουλάχιστον έτσι. Ναι. Και επειδή αισθάνομαι την έλξη αυτή, προχωρώ στο γάμο. Ο γάμος είναι συνεταιρισμός. Είναι. Κάθομαι κάτω και συνεννοούμε να δω πού είναι το δικό μου, πού είναι το δικό σου και να βρούμε μια μέση λύση συνέχεια. Για να δούμε όμως τι λένε και οι τηλεθεατές που ναι, ίσως έχουν βιώσει και την πραγματικότητα. Καλό σας μεσημέρι. Με ακούτε? Παρακαλώ. Γεια σας, καλό σας μεσημέρι. Με ακούτε? Λίγο πιο δυνατά, προκειμένου να ακούμε καθαρά. Το όνομά σας? Μαρία. Μαρία. Η περίπτωση του διαζυγίου σε αφορά εσένα άμεσα? Απλώς θέλω να ρωτήσω, είναι πολύ συγκεκριμένο αυτό που θα ήθελα, αλλά συνδυάζει και τις δύο ειδικότητες που έχετε και, δεν ακούγεται καλά, λίγο λόγο. Πιο δυνατά γιατί δεν ακούμε. Ναι. Αυτό θα ήθελα να ρωτήσω, σε περίπτωση που κάποια μητέρα έχει περάσει ένα συμβάν επιλόχιας ψύχωσης. Ο κύριος Σταμπουλόπουλος πιστεύω το έχει ακούσει αυτό σαν περίπτωση. Η μητέρα, επειδή εμείς το οικογενειακό περιβάλλον δεν καταλάβαμε ακριβώς τι συμβαίνει, για κάποιο χρονικό διάστημα θύλαζε το μωρό. Δεν ξέρω αν επηρεάστηκε το μωρό. Αυτό ήταν το πρώτο που θέλω να ρωτήσω. Και δεύτερον, επειδή συμβουλευτήκαμε και τον γιατρό που την παρακολουθεί πια, ένας ψυχίατρος, ρωτήσαμε σε περίπτωση που υπάρξει κάποιο διαζύγιο, γιατί υπάρχει πρόβλημα με το σύζυγο, μπορεί ο σύζυγος να επικαλεστεί την ασθένεια της σύζυγου και να πάρει το παιδί? Αυτό. Α, επιλόχια ψύχωση είναι κάτι αρκετά σοβαρό. Ναι. Μιλάμε δηλαδή για το άκρο των ψυχικών διαταραχών, που μπορεί να είναι σχιζοφρένεια ή οτιδήποτε άλλο. Όχι, τέτοιο. Όχι, όχι. Μια απλώς επιλόχιος κατάθλιψη ήταν. Α, τότε δεν είναι ψύχωση. Είναι... Αυτό ακριβώς το πήγα να πω. Κατάθλιψη είναι αρκετά συχνό σήμερα. Είναι μία στις 7 γυναίκες. Και είναι και αυτό ένα καινούριο φαινόμενο. Γιατί οι γυναίκες παλιά γεννάγανε και δεν παθαίνανε κατάθλιψη και οι καινούργιες παθαίνουν μόλις δουν το μωρό? Διότι υπάρχουν πολύ ασυνείδητοι μηχανισμοί, οι οποίοι εκείνη τη στιγμή με την παρουσία του μωρού, η γυναίκα συνειδητοποιεί πάλι αστραπία, το γάμο της, τον άντρα της και ένα παιδί που γέννησε με έναν άνθρωπο που εσωτερικά ίσως να μην έχει καμία πλέον σχέση. Αυτό όμως δεν είναι συνειδητό και βγαίνει με έναν τρόπο πολύ διαταραγμένο που είναι η κατάθλιψη. Γιατί μία στις 7 λέει ότι έχουμε να κάνουμε με ένα καινούριο τρόπο με τον οποίο γεννούν και συνδέονται οι γυναίκες με τους άντρες τους. Τώρα, η κατάθλιψη στις περισσότερες φορές πάει καλά. Αλλά, κοιτάτε, εάν πάρει μόνο φάρμακα η μητέρα, χωρίς να έχει καμία άλλη ψυχολογική βοήθεια, η πορεία δεν είναι και τόσο θετική. Ο συνδυασμός στην αρχή κάποιων φαρμάκων και να έχει και ένα προσωπικό σύμβουλο μαζί με τον σύζυγό της, είναι η καλύτερη εξέλιξη. Εάν αυτό το πράγμα επαναληφθεί ή συνεχίζει να είναι σαν κατάθλιψη, βέβαια το να έχει και το βάρος ενός παιδιού θα χειροτερέψει πάρα πολύ την υγεία της. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ιδίως στις καταθλίψεις των νέων μητέρων, αυτό που βοηθάει πάρα πολύ είναι να απαλαφρώσουμε αυτή τη γυναίκα από όσα βάρη μπορεί, ώστε μετά να συνέλθει σιγά σιγά για να ξαναλάβει πάλι τον εαυτό της. Κυρία Μαρία. Βέβαια, ο σύζυγος εκείνη τη στιγμή, ο οποίος έχει κάποια νομικά δικαιώματα σε μία ψυχοπάθεια να πάρει διαζύγιο ή να πάρει και το παιδί, μπορεί να κάνει τα πράγματα πολύ πολύπλοκα, εάν αυτή δεν θέλει να το δώσει το παιδί. Έτσι δεν είναι? Όχι, έχει ξεπεραστεί το πρόβλημα πια. Από εκεί και πέρα μπορεί να το επικαλεστεί σαν συμβάν. Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Έχει ξεπεραστεί το πρόβλημα της κατάθλιψης. Κυρία Μαρία, έχει ξεπεραστεί το πρόβλημα της κατάθλιψης, είπατε? Ναι. Όχι. Τότε το ερώτημα ποιο είναι, κυρία Μαρία? Πρώτον για το μωρό, για την υγεία του μωρού, το οποίο θύλαζε. Και δεύτερον, αν μπορεί ο σύζυγος να το επικαλεστεί. Να το επικαλεστεί για το διαζύγιο, εννοείται. Ακριβώς. Για το διαζύγιο. Κοίτα, να πάμε για το διαζύγιο. Σε ένα τυχόν δικαστήριο,
ο κάθε σύζυγος επικαλείται οτιδήποτε. Ό,τι νομίζει ότι μπορεί να το χρησιμεύσει για να κάνει αυτό που θέλει, θα το επικαλεστεί. Το θέμα είναι ότι ένα τέτοιο πρόβλημα, το οποίο πράγματι έχει ξεπεραστεί και το οποίο δεν δημιουργεί περαιτέρω προβλήματα ή δεν δημιούργησε προβλήματα, ή δεν μπορεί να κριθεί ότι το πρόβλημα αυτό έχει μια επικινδυνότητα για το παιδί, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να πιστεύω εγώ να δημιουργήσει να πρόβλημα. Βέβαια. Ο θυλασμός, μια και θίξατε για το θυλασμό, ο θυλασμός δεν θα περάσει κάποιες περίεργες ουσίες καταθλιπτικές στο παιδί, αλλά η βασική αρχή είναι η εξής. Μια γυναίκα η οποία πάσχει από κατάθλιψη, είναι πολύ δύσκολο να είναι μητέρας. Μπορεί μόνο και μόνο αυτό να χειροτερεύσει και την ψυχική εξέλιξη του παιδιού και τη δική της. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ήταν ένα ερώτημα το οποίο πραγματικά, να που η καθημερινότητα και τα πολλά προβλήματα μπορούν να παρουσιάσουν. Είναι κάτι που το ακούμε συχνά τελευταία. Την επιλόγια κατάθλιψη την ακούμε συχνά. Ναι, αλλά κοιτάτε όμως πώς το σύνολο των εργαζομένων στην ψυχική υγεία δεν το θίγει αυτό το πράγμα. Μόνο οι άνθρωποι που ασχολούνται λίγο πολύ με αυτό που είναι πίσω από την κουρτίνα, ναι. ότι έχουμε μία έκφραση, μία στις 7 γυναίκες που σημαίνει ένα μεγάλο ποσοστό. Μεγάλο ποσοστό, πολύ μεγάλο. Βέβαια. Άρα μιλάμε πάλι για μία καινούργια εκδήλωση, για ένα καινούργιο φαινόμενο. Τι σημαίνει, τι είναι αυτό που κάνει αυτές τις γυναίκες μόλις κυρίως στο πρώτο παιδί. Κάποιες έχουν και στο δεύτερο παιδί. Ναι. Ότι δεν το αναγνωρίζουν. Δεν αναγνωρίζουν το γεγονός. Η σύνδεση φαίνεται και το δείχνει, γιατί όταν κανένας παθαίνει κατάθλιψη στην πρώτη του γένα με το καινούριο μωρό που ποτέ θα σου δώσει ό,τι χαρά και αποδεικνύει το πόσο βαρύτητα και σχέση έχεις με τον άνθρωπο με τον οποίο το έκανες. Όλα αυτά ακυρώνονται. Η κατάθλιψη ακυρώνει το γάμο, ακυρώνει τη συγγική σύνδεση και ακυρώνει τη μητρότητα. Αλλά κανένας όμως δεν μιλάει γι' αυτό, ιδιαίτερα τα σόγια της νύφης. Ποτέ. Που εκείνη τη στιγμή τρομοκρατούνται ότι Μέντε. Παρουσιάσανε το δικό τους παιδί σαν νύφη, σαν μητέρα, με μια εσωτερική συσκευή ψυχική που δεν το αντέχει αυτό ή δεν το θέλει. Εμένα μου κίνησε την περιέργεια και το γεγονός ότι κάθε πράγμα, όπως είπατε προηγουμένως, ότι το συνδέουν με το διαζύγιο. Δηλαδή και το παραμικρό πρόβλημα, αυτό ήταν άσχετα. Μεγάλο, αλλά το παραμικρό πρόβλημα συνδέεται. Κοιτάτε πώς πάει. Νομίζω η κυρία Μαρία μας δείχνει πάρα πολύ καλά το δρόμο. Τι δείχνει γι' αυτό το γάμο και γι' αυτό το ζευγάρι που μόλις η γυναίκα έπαθε αυτή την επιλόχιο κατάθλιψη αντί να είναι δίπλα αρχίζει η διαδικασία της διάσπασης και της ανησυχίας και της διαφοροποίησης. Mm-hmm. Μήπως λοιπόν μόνο και μόνο αυτή η κατάθλιψη δείχνει ότι αυτή η γυναίκα είχε δίκιο γι' αυτό που συνέβη μετά. Φαίνεται λίγο ψυχολογικό. Ναι. Αλλά νομίζω ότι κάθε λογικός άνθρωπος μπορεί να το σκεφτεί και έτσι. Και βέβαια μπορεί να το σκεφτεί και βέβαια μπορεί να βγει στην πραγματικότητα μετά ή να μην επαληθευτεί. Επιλόγιος κατάθλιψη δεν είναι μια παλαβομάρα, μια τρέλα που τους έρχεται έτσι ξαφνικά επειδή βλέπουν το μωρό τους παιδί. Είναι ένας μηχανισμός που υπήρχε και με το τάκ που βγαίνει το παιδί. Αυτό το πράγμα αποκαλύπτεται. Αυτό όμως που θέλω φυσικά, το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι ανοιχτό για οποιονδήποτε θέλει το οποιοδήποτε ερώτημα να θέσει και στον κύριο Βαβαρούτα και στον κύριο Σταμπουλόπουλο, γιατί σίγουρα το θέμα για το διαζύγιο δεν έχει αρχή, μέση και τέλος. Αλλά εγώ και πάλι θα στραφώ στα παιδιά. Γιατί όπως το είπα στην αρχή, αντιδικίες γονέων παιδεύουν η τέκνα. Θέλω αρχικά να μου πείτε πώς νιώθουν τα παιδιά, ποιοι είναι οι φόβοι τους. Δηλαδή, τι φοβούνται τα παιδιά όταν χωρίζουν οι γονείς? Έχουν μεγάλη ανασφάλεια, ιδιαίτερα όταν είναι μικρά παιδιά. Ναι. Δηλαδή, κάτω από τα 12, κάτω από τα 13. Mm-hmm. Όταν είναι μεγαλύτερα, λίγο πολύ το αποδέχονται αυτό το γεγονός. Γιατί έχουν ζήσει. Και το εκμεταλλεύονται κιόλας κάποια στιγμή. Καμιά φορά, ναι. Mm-hmm. Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά μια κοινωνία που σου λέει πρέπει να έχεις τη μαμά σου και τον μπαμπά σου. Mm-hmm. Και από τη στιγμή που δεν έχεις ή τη μαμά ή τον μπαμπά, είσαι διαφορετικός. Ναι. Αυτό δημιουργεί μια μεγάλη ανασφάλεια στο παιδί. Mm-hmm. Βέβαια, αν ο γάμος είναι έχεις από τους... Τους έχεις όμως τους γονείς σου, απλώς δεν τους έχεις στο ίδιο σπίτι. Δεν τους είναι έχεις όπως έχεις. Τους έχει ο συμμαθητής ναι, σου, ναι, ακριβώς η αυτό. Συμμαθήτριά το ίδιο, σου, το μοντέλο είναι διαφορετικό. Αλλά πάμε όμως στο ρεαλιστικό όμως ναι. επίπεδο που λέει τελικά ο κάθε γονιός έχει το σπίτι του. Ναι. Τότε το παιδί κοιτάει τι κάνει η μαμά και, και ο μπαμπάς. Mm-hmm. Μιλιώνται, μπορούν να πιούν ένα καφέ. Γιατί τότε είναι αυτό που είπε και ο κύριος Βαβαρούτας, ότι η αντιπαλότητα και η εχθρότητα δημιουργεί το πρόβλημα. Λέγαμε παλιά ότι οι ψυχικές διαταραχές των παιδιών
που έχουν χωρίσει οι γονείς τους είναι σχεδόν αυτονόητες. Λέγαμε παιδί χωρισμένο και το δείχνανε. Έτσι. Θυμάμαι στην εποχή μου. Λέει παιδί χωρισμένο, που όλες οι κατάρρευσες πάνω του. Ήρθαν μετά όμως τα πολλά διαζύγια, τα πολλά παιδιά, ήρθαν, αρχίσαν και γίνανε οι μετρήσεις. Μπήκε η κοινωνιολογία και άρχισε να μελετάει και τι βρήκαμε. Ότι οι διαταραχές στα παιδιά των χωρισμένων δεν γίνονται από το χωρισμό. Γίνεται γιατί αρχίσαν να χωρίσουν. Είχαν φάει τόσο δηλητήριο αυτό τόσα που χρόνια. Πριν, ότι καλύτερα ένας γάμος ο οποίος δεν μπορεί να σταθεί πια σε καμία περίπτωση να σταματά. Όσο καλά, δυνατόν παρά... συντομότερα, αυτό είναι μεγάλη μπορώ να πούμε, πρόληψη για την ψυχική υγεία του παιδιού. Ναι. Το παιδί αντέχει τις μεγάλες κρίσεις σε σύντομο χρονικό διάστημα. Δηλαδή, ένα πολύ δυνατό σεισμό στο σπίτι. Ναι. Μία κρίση. Μισό λεπτό. Ναι. Αντέχει κάτι πολύ δραματικό για μικρό χρονικό διάστημα. Mm-hmm. Είναι πολύ ανθεκτικά τα παιδιά. Πολύ περισσότερο από ό,τι φανταζόμαστε. Ναι, όμως τα παιδιά τις περισσότερες φορές το βιώνουν για μεγάλο διάστημα. Αυτό γιατί είναι μεγάλο πρόβλημα. Τους τα παιδιά δεν μπορούν να αντέξουν κάτι που υπάρχει ή σαν ψυχρός γάμος, ή σαν γάμος με γκρίνια και με δυσφορία και με φασαρίες και με βία για πολύ χρονικό διάστημα. Μετά θα δούμε αυτούς τους ανθρώπους ενήλικες, λίγο πολύ ή διαταραγμένους ή να κάνουν τα ίδια. Και μπορεί μετά να επαναλαμβάνουν δηλαδή, να επαναλαμβάνεται η ιστορία. Πολύ σωστά. Γιατί έτσι έχουν συνηθίσει, τους έχει φανεί πια ως βίωμα. Το γεγονός όμως ότι πλέον όταν βλέπουν τους γονείς τους να συνεχίζουν ο μπαμπάς με μια άλλη κυρία τη ζωή του και η μαμά με έναν άλλο κύριο τη ζωή της. Πώς αυτό το εισπράττουν τα παιδιά? Αυτό είναι το πώς γίνεται. Έτσι. Ναι. Δηλαδή, πώς θα το περάσει. Γιατί ξέρουμε και από άλλες κοινωνίες, όπως είναι η Αμερικάνικη κοινωνία, που όλα τα παιδιά είναι μαζί. Στην Αμερική όμως τα έχουν. Και εκεί πώς το καταφέρουν αυτοί οι άνθρωποι? Ναι, αλλά αυτό. Είναι και αυτοί οι άνθρωποι. Ναι. Έχουν μάθει διαφορετικά. Εκεί ο χωρισμός και τα παιδιά από τον προηγούμενο γάμο με τα παιδιά του επόμενου γάμου δεν έχει κανένα πρόβλημα. Ναι. Ενσωματώνονται πάρα πολύ εύκολα. Αυτό που περνάει τώρα και ο Νίκος ο Καρβέλας θα βαφτίσει. Θα βαφτίσει η Άννα Βύση. Αυτό έτσι. Αλλά αυτό βέβαια είναι το 1,01%. Έτσι δεν είναι? Και ο Ανδρέας ο Μικρούτσικος, ο συντοπίτης μας, που κάνει εκπομπή με τη μία του, τη σύζυγο, τη νέα, έχει την παλιά. Την πρώην σύντροφο κτλ. Μια οικογένεια. Ναι, όμως αυτό που μου γεννά την περιέργεια ποιο είναι? Ότι στην Αμερική είναι άνθρωπος. Δηλαδή πονάει, κλαίει, γελάει, αισθάνεται όπως αισθάνομαι εγώ που ζω στην Πάτρα. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι αισθάνεται διαφορετικά. Όχι, αναπνέει με τον ίδιο τρόπο. Και θεωρούν αλλά πράγματα συγκεκριμένα. Ποιο είναι η διαφορά? Τα θεωρούν πια δεδομένα. Υπάρχει μια διαφορά. Ότι έχουμε να κάνουμε με λαούς, με πληθυσμούς που το σύστημα τους θέλει πιο ελεγχόμενους. Εδώ σου χρατσουνάνε τα μάξι και βγαίνουν μαχαίρια. Εκεί δεν βγαίνουν μαχαίρια. Ή αν πάμε στην κεντρική Ευρώπη, ή αν πάμε στην Αποανατολή. Δύο Ιαπωνέζοι τρακάρουν. Κάνουν υπόκληση και δίνουν τα χαρτιά ο ένας στον άλλον. Είπα συγγνώμη σε άνθρωπο που το χτύπησα τον καθρέφτη πριν από λίγο καιρό. Τον πρόλαβα να τον ζητήσω συγγνώμη και με κοίταξε και έκανε το σταυρό του. Γιατί? Και του λέω γιατί. Μου λέει υπάρχει κόσμος που λέει ακόμη συγγνώμη. Βέβαια. Άρα λοιπόν. Αυτό το φοβόμαστε. Δεν υπάρχει κόσμο. Έτσι λοιπόν το πώς βλέπουν τα παιδιά τους γονείς τους να χωρίζουν, το πώς τους βλέπουν μετά είναι το κλειδί για όλα. Και να πάρουμε και μια άλλη ένδειξη. Η οποία είναι η πρώτη ένδειξη για την ψυχική υγεία των παιδιών. Που είναι οι απόπειρες αυτοκτονίες στα μικρά παιδιά, οι οποίες κατεβαίνουν τα τελευταία 10 χρόνια στην ηλικία των 10 ετών. Mm-hmm. Όσο χειροτερεύει η κοινωνική σύγκρουση, η ανεργία, αυτό που λένε οι συγκρούσεις οικονομικές, μεγάλα στρώματα του πληθυσμού φτωχαίνουν. Μιλάνε τώρα ότι έχουμε 2,2 εκατομμύρια Έλληνες στο επίπεδο φτώχειας. Mm-hmm. Το κριτήριο είναι ένα από τα μεγάλα κριτήρια για την ψυχική υγεία του παιδιού είναι οι απόπειρες αυτοκτονίες. Και το Υπουργείο έδωσε άδεια τώρα στις εταιρείες φαρμάκων να τους δίνουν αντικαθληπτικά. Αντί να φροντίσει με κάποιους κοινωνικούς τρόπους να προστατεύονται οι μητέρες, κυρίως οι μόνες μητέρες, με τα παιδιά τους. Γιατί έχουν φτάσει πλέον να δέχονται κάποια ψυχολογική υποστήριξη όταν πλέον έχει ξεχυλήσει το ποτήρι. Τουλάχιστον όσες βλέπω τα τελευταία χρόνια. Υπάρχουν μερικοί έτσι πολύ καλοί δικηγόροι της Πάτρας, οι οποίοι μου στέλνουν περιστατικά ανθρώπων που νομίζουν ότι ο γάμος τους ακόμα είναι βιώσιμος. Ναι. Αλλά και αυτοί πολλές φορές τους βλέπουν την τελευταία στιγμή, που είναι ήδη αργά. Η ψυχολογική βοήθεια. Αν πας στο δικηγόρο πια, υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Ναι. Δεν πας στο δικηγόρο έτσι, στην αρχή. Καλά, δηλαδή με το πρώτο μπαμ που έχει κάποια σοβαρότητα, όπως είναι χώρες που έχουν συνηθίσει να το κάνουν αυτό. Να πάει κανένας να ζητήσει μια βοήθεια σε ένα σύμβουλο. Δηλαδή, μετά πρέπει να πάει στο δικηγόρο, εάν τέλος πάντων δεν βρεθεί μια κοινή γραμμή ή ένα κοινό σημείο. Σε αυτή τη χρυσή τομή όμως, κατά πόσον
όταν στηρίζεται αυτή η χρυσή τομή και βρεθεί και το διαζευγάρι δεν χωρίσει, κατά πόσο αυτό περπατάει μετά? Εγώ πιστεύω ότι σε πολλές περιπτώσεις περπατάει, γιατί δεν σας κρύβω ότι είναι αρκετοί γάμοι οι οποίοι για τη δική μου ταπεινή άποψη διαλύονται χωρίς λόγο. Αυτό. Στην κυριολεξία όμως χωρίς λόγο. Δηλαδή για ένα περιστατικό ή για κάτι το οποίο μπορεί να στεναχώρησε και δεν μιλάμε για κάτι σοβαρό. Δηλαδή τι τύπου διαζύγια μπορεί να υπάρξουν σήμερα? Μιλάμε ότι η σύζυγος πήρε ένα δάνειο γιατί χρειάστηκε κάτι και δεν το είπε στο σύζυγο, ο σύζυγος το έμαθε, δεν το συγχωρεί και χωρίζουν. Κοίτα, ναι. Φαίνεται, έτσι που το λέει και ο Άκης, φαίνεται είναι ότι είναι απλό, ότι είναι γελίο, ότι είναι μη σοβαρός λόγος. Ναι. Εγώ το βρίσκω πάρα πολύ σοβαρό αυτό. Είναι σοβαρό. Γιατί ακριβώς δείχνει. Τι θα μπορούσε ήταν να δεν θα μπορούσε. Όχι, δεν είναι μεγάλο. Αλλά όχι, δεν είναι ένα θέμα το οποίο ένα ζευγάρι θα μπορούσε να το λύσει, ειδικά αν υπάρχουν παιδιά. Μα εφόσον έχουμε αρκετά ζευγάρια που χωρίζουν γι' αυτό το λόγο, αυτό που λέμε για ασήμαντο λόγο, που κυκλοφορεί πολύ στην πόλη μας αυτό. Ναι. Ο ασήμαντος λόγος τι σημαίνει? Στην πόλη μας κυκλοφορεί πολύ και το τρίτος άνθρωπος. Παντού στην πόλη μας κυκλοφορεί. Παντού κυκλοφορεί αυτό. Ναι, καλά. Μόνο στην πόλη μας. Γιατί σε όλο τον κόσμο δεν είναι έτσι. Αν δεν ανοίξει η πόρτα, μπαίνει ποτέ τρίτος άνθρωπος μέσα. Σωστό. Έτσι δεν είναι. Ποτέ. Έχουμε και τη ζωή των αλλοδαπών γυναικών τώρα, οπότε είναι πιο εύκολα η πόρτα. Για ασήμαντο ευκαιρία. Ναι, ναι. Δείχνει ότι είναι ασήμαντη η σχέση. Ακριβώς αυτό. Δηλαδή, στην δουλειά που κάνουμε, όσοι εμείς δουλεύουμε συμβουλευτικοί οικογενειών και ζευγαριών, αυτά τα πράγματα και οι συγκρούσεις αποδεικνύουν πόσο αμορτισέρ, πόσο μαξιλάρι δηλαδή έχει από κάτω το ζευγάρι. Να. Μία απλή σύγκρουση ή γιατί η γυναίκα χρησιμοποιεί πολύ το delivery ή ξεχνάει να πλύνει ή μένουν και τα κατσαρολικά πάνω στο νεροχύτη ή το δάνειο που είπε ο Άκης. Δεν δείχνει τίποτα άλλο, γιατί οι αντιθέσεις δείχνουν τελικά το επίπεδό μας, την κατάσταση, την ουσιαστική μέσα μας. Οπότε δεν είναι καθόλου για ασήμαντο λόγο. Φαίνεται ότι είναι για μας που λέμε εμείς δεν θα χωρίζαμε. Εάν εγώ αποκάλυπτα ένα δάνειο, ναι, εγώ δεν θα το χώριζα. Γιατί ίσως εγώ είχα κάτι άλλο. Λέμε αυτοί τα προσωπικά όμως μας. Αυτοί έχουν κάτι άλλο που δείχνει, ναι, ότι δεν υπάρχει μαξιλάρι από κάτω, γιατί από την αρχή ο γάμος ήταν έτσι. Και το πιο καλό που κάνουν για μένα είναι να χωρίσουν. Όταν λοιπόν χωρίζουν όμως, έστω φτάνουν στο διαζύγιο και πλέον φτάνουμε στο να συζητηθούν αυτό που ξεκινήσαμε από την αρχή, γιατί θέλω να κάνουμε ένα κύκλο η κουβέντα μας, στο να χωρίσουμε τα διάφορα περιουσιακά στοιχεία. Τα χωρίζουν τα περιουσιακά στοιχεία και έρχεται η επαύριον που είναι πώς ζει η κυρία και πώς ζει ο κύριος. Και καλά να υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία. Αυτό. Εάν δεν υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία. Τότε ερχόμαστε σε πολύ δύσκολη θέση πολλών γυναικών. Τα τώρα προβλήματα τα οικονομικά πλέον είναι μεγάλα. Εκεί υπάρχει ένα παιδί και μένει με τη μαμά του το παιδί. Και δύο παιδιά και τρία και τέσσερα. Και εκεί να δείτε πόσα προβλήματα πια υπάρχουν όταν μία γυναίκα η οποία δουλεύει έστω κάποιες ώρες. Ας μην δεχτούμε ότι μπορεί να είναι στο σπίτι και να μεγαλώνει τα παιδιά. Όχι, γιατί η Ελληνίδα δουλεύει, και η δουλεύει, σύγχρονη γυναίκα δουλεύει. Όμως έχει συνηθίσει να έχει ένα σύζυγο ο οποίος να την βοηθά σε πάρα πολλά πράγματα και κάποια στιγμή βρίσκεται με τρία παιδιά χωρίς καμία βοήθεια και ελπίζοντας σε μια καλή διατροφή που θα βγάλει το διαζύγιο. Και δεν μιλάμε βέβαια για αυτό που αναφέραμε πριν, για θέματα εκδίκησης. Μιλάμε καθαρά για θέμα βιωσιμότητας πλέον. Ακριβώς. Και έρχεται ένα δικαστήριο και βγάζει μια διατροφή Χ, η οποία μπορεί να είναι είτε μικρή, είτε καλή, αρκετή, είτε μεγάλη. Δεν θα σταθώ στο ποσό της διατροφής. Θα σταθώ απλά στη διατροφή ως έννοια. Και μπαίνουμε στη διαδικασία τώρα, που εκεί αρχίζουν και τα προβλήματα. Ναι. Τι γίνεται με τη διατροφή? Τι γίνεται με τα παιδιά? Τι γίνεται, τη διατροφή, τι γίνεται με τη μητέρα, η οποία περιμένει αυτή τη διατροφή για να μεγαλώσει ένα παιδί ή και παραπάνω παιδιά? Εντάξει, το αν δίνουν τη διατροφή είναι ένα πράγμα το οποίο έχει να κάνει με τον άνθρωπο, με τον σύζυγο. Υπάρχουν σύζυγοι οι οποίοι τους έχει βγάλει το δικαστήριο να δίνουν 500 ευρώ διατροφή και δίνουν 700 και 800, βλέπουν τα παιδιά τους. Θα έρθω σε αυτή την περίπτωση. Τους ψωνίζουν, τους να κάνουν το χωρίσουμε δώρα σε δύο κατηγορίες. Είναι οι σύζυγοι οι οποίοι δίνουν τη διατροφή και μάλιστα δίνουν και παραπάνω, γιατί λένε ότι θέλω τα παιδί μου να ζει με όσο το δυνατόν καλύτερο και τρόπο. Ότι είναι παιδί μου και το θέλω κοντά μου και θα το μεγαλώσω. Ακριβώς. Και να είμαι κοντά του όσο μπορώ. Ακριβώς. Και υπάρχουν όμως και οι σύζυγοι. Που είναι το μεγαλύτερο ποσοστό. Ναι, το μεγαλύτερο ποσοστό. Ναι, έχουν εξαφανιστεί. Αδιαφορούν. Εκεί τι κάνει η γυναίκα? Εκεί υπάρχει σοβαρότερο πρόβλημα. Δηλαδή, η γυναίκα πώς μπορεί να αμυνθεί ή πώς μπορεί να κάνει ό,τι μπορεί για να μεγαλώσει τα παιδιά αυτά. Θα κάνει ασφαλιστικά μέτρα για να βγάλει ένα ποσό διατροφής, την τακτική αγωγή, θα βγει ένα ποσό διατροφής, το οποίο μπορεί να είναι 1 ευρώ. Ναι. Αυτό το 1 ευρώ, ο σύζυγος, άμα θέλει το δίνει. Δεν το δίνει.
η άμυνα της γυναίκας και ο τρόπος να το διεκδικήσει ποιος είναι. Να του κάνει μία μήνυση για μη καταγωγή διατροφής ή να του κάνει κατάσχεση σε περιουσιακό στοιχείο, εάν έχει, που εάν έχει περιουσιακό στοιχείο δεν μπαίνει ο σύζυγος στη διαδικασία να μην πληρώσει, γιατί φοβάται. Mm-hmm. Αν δεν έχει περιουσιακό στοιχείο, να του κάνει κατάσχεση μισθού. Είναι από τις ελάχιστες περιπτώσεις στον νόμο που έχει δικαίωμα να κατασχεθεί ο μισθός. Ναι. Τμήμα του μισθού. Λοιπόν, και εδώ πάλι αρχίζουν τα άλλα προβλήματα. Ας πάρουμε το ποινικό κομμάτι που είναι η υποβολή της μήνυσης για μη καταβολή διατροφής. Αν μία μητέρα καταθέσει σήμερα το πρωί μία μήνυση για μη καταβολή διατροφής, που ήδη θα έχουν περάσει 3-4 μήνες μέχρι να εκδικαστούν τα ασφαλιστικά μέτρα, να βγει απόφαση. Αν λοιπόν την καταθέσει σήμερα, θα εκδικαστεί σε 6-7-8 μήνες η μήνυση αυτή. Πώς ζουνε το σύζυγο. Θα έρθει ο σύζυγος, θα πάρει μία αναβολή. Θα πάρει μία αναβολή γιατί δεν μπορεί, το κάπου παιδί είναι. Ζει. Θα πάει άλλους 7-8 μήνες. Αναβολή την παίρνει δικηγόρος. 1,5-2 χρόνια. Σωστό. Γιατί ο οποίος δεν μπορεί να κάνει τα χαρτιά του. Θα δικαστεί 5-6-7 μήνες. Ναι. Θα κάνει έφεση. Το εφετείο θα γίνει μετά από ένα χρόνο. 8 μήνες. Θα ξαναπάρει ένα χρόνο. Όταν το παιδί φάει φαντάρος, θα τα πάρει τα λεφτά. Μιλάμε λοιπόν ακριβώς γι' αυτό. Για ένα χρονικό διάστημα 2-3 ετών που κανείς δεν νοιάζεται για μια μητέρα η οποία έχει 3 παιδιά ή 2 παιδιά. Πώς θα μεγαλώσει τα παιδιά. Εδώ δηλαδή υπάρχει μια μεγάλη τρύπα στο σύστημα. Πάλι κοινωνικό, πολιτικό είναι το θέμα. Ξαναρχόμαστε πάλι στο ίδιο. Μάλιστα, έχουν γίνει διαβήματα σοβαρά από οργανώσεις γυναικών και συζητιέται ακόμη και το θέμα της προσωποκράτησης για μη καταβολή διατροφής. Που πια το θέμα της προσωποκράτησης στα περισσότερα πράγματα έχει ξεπεραστεί και λένε ότι δεν είναι σωστό και είναι αντισυνταγματικό. Όμως πιστεύω ότι τα έχουμε κάνει όλα αντισυνταγματικά και κανείς δεν υπολογίζει σε μερικά πράγματα την ουσία. Ναι. Πράγματι δεν είναι σωστό να πεις ότι θα πάω να κάνω προσωποκράτηση στο σύζυγο, αλλά γνωρίζετε ότι έχω περιπτώσεις υποθέσεων που ο σύζυγος, προκειμένου να μην πληρώσει διατροφή, έχει φύγει από τη δουλειά του. Έχει πει στη σύζυγο ότι από μένα δεν πρόκειται να πάρεις ούτε ένα ευρώ. Και εδώ έρχεται αυτό που λέγαμε πριν, η εκδίκηση και ως μέσο το παιδί. Που δεν τελειώνει ποτέ. Εγώ δεν πρόκειται να σου δώσω ούτε ένα ευρώ. Και παρετείται από τη δουλειά του. Άνθρωπος που δούλευε στα καράβια, σε μεγάλη εταιρεία. Παρετήθηκε. Άνθρωπος ο οποίος είχε μαγαζί, το έκλεισε. Και θα μου πείτε πώς ζει. Κάποιος τον διέτρεφε ο πατέρας του, 80 χρονών, για να μην πληρώνει διατροφή για τα παιδιά του. Ο άλλος δηλαδή, εξαφανίστηκε. Τον ίδιο τον διέτρεφε ο πατέρας του. Ακριβώς. Και τα παιδιά του ποιος τα διέτρεφε. Δεν τον ενδιαφέρει. Η αντιπαλότητα δεν έχει. Σηκώνουμε τα χέρια ψηλά. Δεν δηλαδή. Έχει όριο πια. Πόσες φορές ψάχνουμε τους συζύγους για να τους κοινοποιήσουμε ασφαλιστικά μέτρα, αγωγές, οι οποίοι φεύγουν, δεν δίνουν στη σύζυγο διεύθυνση. Ότι δεν σου λέω που θα είμαι. Δεν σου λέω που δουλεύω, θα είμαι στην Αθήνα. Πάρε ένα κινητό. Αν χρειαστεί κάτι ποτέ, πάρε με. Και τους ψάχνουμε μέσω των κινητών να σας κοινοποιήσουμε ένα χαρτί, ο κριτήρας, ο επιμελητής. Απίστευτο. Είμαστε και ακόμα αυτή... σε μια χώρα που μπορούμε και χανόμαστε. Πραγματικά. Σε άλλες χώρες δεν μπορεί να χανθείς. Έχεις την πιστωτική κάρτα, έχεις το αφημί το οποίο το χρησιμοποιείς παντού, δεν μπορείς να εξαφανιστείς. Εδώ όμως ακόμα. Όταν θέλουμε να χαθούμε, χανόμαστε. Γιατί όταν δεν θέλουμε. Παράλληλα είμαστε... είναι και το σύστημα των δικαστηρίων τέτοιο που εκ των πραγμάτων κολλησιεργεί, δηλαδή μια απόφαση διατροφής αν φτάσει και στο εφετείο μπορεί να κάνει και 3-4 χρόνια μέχρι να εκδοθεί. Δηλαδή πάλι εναντίον της γυναίκας όλο αυτό το πράγμα, πραγματικά. Η οποία θέλει να ανεξαρτοποιηθεί. Είναι ακριβώς αυτό το σημείο, καθαρά εναντίον της γυναίκας. Για να κρατήσουμε βέβαια και μία ισορροπία, υπάρχουν και πάρα πολλές γυναίκες, οι οποίες όπως το ξεκινήσαμε θέλουν να πιούν το αίμα από το σύζυγο, για να κρατήσουμε και μία ισορροπία. Εκδικητικά. Ναι, μεν υπάρχουν υπάρχουν και οι άλλες οι γυναίκες, οι οποίες έχουν βρει έναν πλούσιο, εύπορο, εργαζόμενο κύριο και... Δεν εργάζονται ή εργάζονται πλημελώς, αλλά όλα πληρώνονται. Αυτή είναι μια ικανοποιητική, τουλάχιστον τα παιδιά μεγαλώνουν και έχουν. Μιλάμε όμως για τις περιπτώσεις πολλές. Υπάρχουν που και περιπτώσεις, κυρία Μακρύ, του διαζυγίου, που όταν χωρίσει το ζευγάρι και είναι όλα καλά και όλα ωραία, και μόλις ο πρώην σύζυγος εμφανιστεί κάπου με μια όμορφη γυναίκα δίπλα του, αρχίζουν τα δύσκολα από την πρώην σύζυγο. Αρχίζουν τα δύσκολα. Είτε να μην δίνει διαζύγιο, είτε να τον κυνηγάει. Μια και μπήκαμε στο αλάτι και το πιπέρι του κύκλου μας, να προχωρήσουμε λίγο. Είμαστε στο αλάτι και στο πιπέρι, όμως ο χρόνος έχει ήδη φύγει από μας. Στην επόμενη εκπομπή όμως θα αναλύσουμε και πάλι. Οφείλουμε, κύριε Σταμπουλόπουλε, αυτό μιας και είναι και στο θέμα της συζήτησής μας. Ας το αναφέρουμε κιόλας. Εσείς θα κάνετε και κάποια. Στον συμβουλευτικό σταθμό που δουλεύω, βλέποντας αυτό το φαινόμενο το οποίο θεργεύει τα τελευταία χρόνια, σκεφτήκαμε ότι οι μητέρες που έχουν χωρίσει και έχουν παιδιά δεν έχουν πού να στραφούν για δύο κουβέντες που δεν θα είναι ούτε από φίλους
που καμιά φορά λένε αψυχολόγοι τα πράγματα. Τις περισσότερες φορές. Ναι, ούτε από συγγενείς ή τους πατρικούς γονείς, οι οποίοι μπορεί να το έχουν πάρει πολύ ανάποδα αυτό το πράγμα. Έτσι λοιπόν δημιουργούμε ένα συνεχές αναεβδομάδα σεμινάριο σε ομάδες που θα ενημερώνονται τακτικά όταν θέλουν, με πολύ χαμηλό εισιτήριο, έτσι, συνδρομή, για να μπορούν εύκολα να έρχονται και να ξέρουν ότι ανά πάσα στιγμή υπάρχει ένας χώρος που θα μπορούν να ρωτήσουν κάτι για τον εαυτό τους και τα παιδιά τους. Πολύ ωραία. Επομένως, οποιαδήποτε νέα γυναίκα ή μεγαλύτερη θέλει. Είναι μπορεί... στο Ινστιτούτο Μελέτης Παιδίου και Οικογένειας, το τηλέφωνο 275-989. Πολύ ωραία. Εμείς, βέβαια, θα συνεχίσουμε και στην επόμενη εκπομπή να ασχολούμεθα με αυτό το θέμα και τις μόνες γυναίκες, οι οποίες είναι το αποτέλεσμα ενός διαζυγίου, και τους μόνους άντρες, που και αυτό είναι το αποτέλεσμα του διαζυγίου. Σε αυτό το σημείο, θα ήθελα να ευχαριστήσω πολύ τον Άκη τον Παπαρούτα που μας τίμησε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ήρθε παρά το φόρτο εργασίας, διαζύγια, ποινικά και όλα τα λοιπά. Αλλά τα φώτα των δικηγόρων αυτή την... Χρειάζονται. Χρειάζονται. Μα σας έχουν πάρει και με κακό μάτι. Μα όχι, δεν σας έχουμε πάρει καθόλου με κακό μάτι. Είσαστε μια χαρά άνθρωποι, όταν θέλουμε, αρκεί να μην είσαστε αντίδικοι. Είναι, να μην παίρνετε πολλές αναβολές. Με εσάς δεν θα είμαι εκ των πραγμάτων. Κύριε Σταυλόπουλε, εμείς στην επόμενη εκπομπή και πάλι μαζί. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, άλλη μια εκπομπή ανθρώπινη φύση έφτασε στο τέλος. Τα διαζύγια δεν τελειώνουν ποτέ, δυστυχώς ή ευτυχώς σε κάποιες περιπτώσεις. Αυτό που όλοι πρέπει να κοιτάξουμε είναι τον ζυγό πάνω στα παιδιά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Στο επανειδήν, στην επόμενη εκπομπή, κάθε Τετάρτη στις 4.